Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη της Χίου Κοραής είναι μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της χώρας, η τρίτη στη σειρά, και περιλαμβάνει 250.000 τόμους και πολυάριθμα έργα και εκθέματα υψηλής πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και ιστορικής σημασίας. Εμπνευστής και θεμελιωτής αυτής της βιβλιοθήκης ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής. Η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1792 ως παράρτημα της Μεγάλης Σχολής της Χίου. Πρώτος πυρήνας της ήταν τα βιβλία του Αδαμαντίου Κοραή και λογίων φίλων του, Ελλήνων και ξένων. Το κτίριο που βρίσκεται εκεί σήμερα ανοικοδομήθηκε το 1885 και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες προσθήκες. Παρά την προσφορά της βιβλιοθήκης στα γράμματα και τον πολιτισμό της Χίου, της Ελλάδας και παγκοσμίως, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι πολύ σοβαρά. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, η χρηματοδότησή της από το Υπουργείο είναι πολύ μικρή, με αποτέλεσμα να δυνατεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις στο επίπεδο των βιβλιοθηκών. Το κτίριο της βιβλιοθήκης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, αφού χτίστηκε το 1885, όπως είπαμε. Η δυσλειτουργία σε όλα τα επίπεδα είναι εμφανέστατη και επικίνδυνη. Τα βιβλιοστάσια που αποτελούν χώρους με εκατοντάδες κούτες βιβλίων και ανεκτήμητες ιστορικές εφημερίδες βρίσκονται σε πολύ άσχημες συνθήκες. Η μη ύπαρξη επαρκούς επιστημονικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων αλλά και διοικητικού, οικονομικού και γενικών καθηκόντων προσωπικού που θα σηματοδοτούσε τη στήριξη των τμήματων της, την ανάδειξη νέων, την ηλεκτρονική ανάδειξη των πολύτιμων ιστορικών βιβλίων, την αξιοποίηση και την προστασία των βιβλίων, την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και ερευνητών, οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα που συχνά είναι αξεπέραστα. Η κακή τεχνολογική υποδομή της βιβλιοθήκης δημιουργεί σοβαρά ζητήματα στην ανάπτυξη των σύγχρονων δυνατοτήτων, αξιοποίηση δηλαδή των ιστορικών της στοιχείων, ερευνητική δουλειά, αξιοποίηση του διαδικτύου και άλλα. Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτείται άμεσα να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση της βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της σε κτηριακή, τεχνολογική και ηλεκτρονική υποδομή και να μπορούν να προστατευτούν τα ιστορικά αυτά κειμήλια. Να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό η βιβλιοθήκη, αλλά και το ΓΑΚ Χίου. Να επανέλθει το κτίριο του Παρθεναγωγείου, κυριότητας της βιβλιοθήκης Κοραή, που σήμερα δραστηριοποιείται το τμήμα ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της. Να αποπερατωθούν τα δύο κτίρια της οδού Προείου, όπισεν της βιβλιοθήκης, που βρίσκονται σε ημιτελή κατάσταση και που η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών θα σηματοδοτήσει την ανάπτυξη των συλλογών της ή του δανειστικού τμήματός της. Να μην παραχωρηθούν τα δύο κτίρια της οδού Προείου, όπως έχει αποφασίσει το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης Κοραή, σε μακροχρόνια σύμβαση. Να διαμορφωθούν οι υποδομές προστασίας διαφόρων συλλογών, λευκομάτων, φωτογραφικών αρχείων και προπαντός των χειρογράφων της. Να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας Γενικά Αρχεία του Κράτους Χίου σε κτηριακή στέγη, σήμερα στεγάζεται στα υπόγεια της Βιβλιοθήκης Κοραή, στερώντας τη Βιβλιοθήκη Κοραή από χρήσιμους χώρους. Ερωτάται Υπουργός πώς τοποθετείται η κυβέρνηση σε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τη συνάδελφο που έχει μια πολύ καλά δομημένη ερώτηση. Θα προσπαθήσω, κυρία Διγενή, να απαντήσω στα ερωτήματα που βάλατε. Ενδεχομένως, αν προλάβω στην πρωτολογία, στη δευτερολογία θα τα συμπληρώσω. Θέλω να σας διευκρινίσω ότι η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη της Χίου Κοραής, όπως και όλες οι δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που εποπτεύεται βεβαίως από το Υπουργείο Παιδείας. Ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, λοιπόν, διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο και το Διευθυντή. Εμείς ελέγχουμε την νομιμότητα των πράξεων, την νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητα των δαπανών. Αυτό είναι λοιπόν το ανώτατο όργανο της βιβλιοθήκης. Έχει αρμοδιότητες συγκεκριμένες, προβλέπονται από τον νόμο, μπορεί κατά περίπτωση να τις μεταβιβάζει. Πάντως, όλες οι εξουσίες απορρέουν και ασκούνται ή απορρέουν από το Εφορευτικό Συμβούλιο. Εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της περιουσίας, της οικονομικής διαχείρισης, τη βελτίωση των υπηρεσιών, εγκρίνει προϋπολογισμό, απολογισμό, ισολογισμό, αποδέχεται, υποποιείται κληρονομιά, κληροδότημα, επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές,
καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, να μην κουράζουμε τις λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν, κυρία συνάδελφε, το ζήτημα της παραχώρησης ακινήτων ιδιοκτησίας της βιβλιοθήκης, για το οποίο και ρωτάτε, μας ρωτάτε, εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εφορευτικού συμβουλίου της βιβλιοθήκης. Συνεπώς, η παραχώρηση του κτηρίου του Παρθεναγωγείου, που είναι κυριότητα της βιβλιοθήκης Κοραή, όπως σήμερα δραστηριοποιείται το τμήμα ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η παραχώρηση των δύο κτηρίων της Οδού Προείου είναι αρμοδιότητες του Εφορευτικού Συμβουλίου. Ό,τι έχει να κάνει με το κτηριακό, είναι το Εφορευτικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει πώς θα διαχειριστεί, ελεγχόμενο βεβαίως, θα το επαναλάβω, για την νομιμότητα. Για να σας πω, μάλλον για εκείνους που μας ακούν, αν αποφασίσει να πουλήσει κάτι χωρίς να τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες, ελέγχεται. Αλλά τι θα αποφασίσει να κάνει, προέρχεται και εκκινείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο. Θέτεται επίσης και το θέμα της στέγασης της υπηρεσίας των ΟΓΑΚ στοιχείων. Η υπηρεσία των ΟΓΑΚ στοιχείων έχει ένα εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα και πρέπει να εξευρεθούν νέοι χώροι και είναι και προτεραιότητα του ΟΓΑΚ τμήμαχείου. Αυτό το κτηριολογικό πρόγραμμα καταρτίστηκε σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας και τώρα η υπηρεσία έχει εντείνει ρυθμούς για να βρει τον κατάλληλο χώρο που πρέπει να είναι 450 τετραγωνικά για να στεγάσει τις υπηρεσίες. Είναι το μεικτό εμβαδό που έχει εγκριθεί. Επίσης θέλω να πω κάτι που είμαι σίγουρη ότι το γνωρίζετε, ότι ο πρόεδρος της βιβλιοθήκης Κοραή εξέφρασε την επιθυμία να απομακρυνθούν τα ΓΑΚ γρήγορα από τους χώρους της βιβλιοθήκης που κατέχουν, γνωρίζοντας ότι έχει ήδη μισθωμένο κτίριο το ΓΑΚ της Χίου. Άρα αυτό δημιουργεί πρόσθετη ευθύνη να βρεθεί χώρος να στεγαστούν τα γενικά αρχεία του κράτους στο τμήμα της Χίου. Περιμένουμε από την αρμόδια κτηματική υπηρεσία της Χίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, να δημοσιεύσει τη δημοπρασία για την ανέγερση νέου χώρου, γιατί, κυρία Διγενή, έχουν ήδη εγκριθεί αποφάσεις προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστοσης για τις στεγαστικές ανάγκες των ΟΓΑΚ τμήμα Χίου. Η χρηματοδότηση της βιβλιοθήκης. Από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΠΕΘΑ, το έτος 2024 πήρε 16.801 ευρώ. Το 2024 επίσης επιχορηγήθηκε εκτάκτως με το ποσό των 9.000 ευρώ. Αυτά προστέθηκαν στα 14.954 ευρώ που πήρε το έτος 2023. Δεν ανέφερα τις προηγούμενες χρονιές, θεωρώ ότι πάμε πολύ πίσω. Υπάρχει, κυρία συνάδελφε, το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του ΙΠΕΘΑ που είναι μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Αυτά έχουν εγκριθεί με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με βάση αυτά, από την έναρξη της περίοδου ΕΠΑ 21-25, η βιβλιοθήκη της Χίου έχει πάρει 70.853,71 ευρώ. Η πράξη μέσω της οποίας χρηματοδοτήθηκε έχει την ονομασία «Υποστήριξη και εξυγχρονισμός της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου και των κινητών μονάδων της». Από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου μας, στον άξονα 5 εξωστρέφεια και στην προτεραιότητα 5.6 υποδομές και δράσεις σύγχρονου πολιτισμού, έχουν προϋπολογιστεί, κυρία συνάδελφε, 28.800.000 ευρώ για δράσεις που αφορούν σε όλες τις δημόσιες βιβλιοθήκες, βέβαια. Και επίσης υπάρχουν και 4.400.000 στην πράξη με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης, αναβάθμισης, εξυγχρονισμού και συντήρησης των κτηριακών, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των λοιπών συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού για τις δημόσιες βιβλιοθήκες και τα ΓΑΚ». Άρα λοιπόν εξαρτάται από το Εφορευτικό Συμβούλιο εάν αυτή την ισχυρή χρηματοδότηση θα την αξιοποιήσει με τεχνικά δελτία τύπου για να εγκριθεί η πρόταση, οπότε να βελτιωθούν όλα αυτά τα οποία εσείς επισημαίνετε. Ευχαριστώ, κύριε. Ωραία. Κυρία Διγενή, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Μάλιστα. Είμαι αναγκασμένη να επιμείνω στο πολύ σοβαρό ζήτημα της έλλειψης επαρκούς επιστημονικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Δηλαδή δεν έχει βιβλιοθηκονόμους, συντηρητές, αρχαιονόμους, πληροφορικής και βεβαίως δεν έχει και όλους αυτούς που χρειάζονται στα διοικητικά και οικονομικά θέματα. Ξέρετε, δεν είναι πολυτέλεια η βιβλιοθηκονομία. Είναι ένας διεπιστημονικός και πολυεπιστημονικός τομέας που εφαρμόζει τις πρακτικές, τις προοπτικές και τα εργαλεία διαχείρισης, τεχνολογίας, πληροφοριών, εκπαίδευσης και άλλους τομείς της βιβλιοθήκης, στη συλλογή, οργάνωση, διατήρηση και διάδοση των πόρων πληροφοριών και την πολιτική οικονομία της πληροφορίας. Όσο εμείς μιλάμε εδώ στη Βουλή,
χωρίς να γίνεται τίποτα επί της ουσίας, τα πολύτιμα ιστορικά κειμήλια κινδυνεύουν. Και δεν νομίζω ότι μπορούν να σωθούν με τα ποσά που ακούσαμε λίγο πριν, με τις 7 και τις 9 χιλιάδες. Όσο δεν καλύπτονται οι ανάγκες της σε κτηριακή, τεχνολογική και ηλεκτρονική υποδομή, αυτές οι ανεκτήμητης αξίας συλλογές, τα λευκόματα, τα φωτογραφικά αρχεία και τα σπάνια χειρόγραφά της διατρέχουν τεράστιο κίνδυνο. Πράγματι, δεν χωράει το μυαλό του ανθρώπου την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα βιβλιοστάσια εκεί. Εγώ πήγα στοιχείο και τα είδα. Κατέγραψα το πρόβλημα και μάλιστα έκανα και ένα εκτενές ρεπορτάζ στο Ριζοσπάστη. Είδα βιβλιοστάσια με βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, λεξικά και εφημερίδες, όλα σπάνια και πολύτιμα, που φυλάχτηκαν για εκατοντάδες χρόνια και τώρα κινδυνεύουν. Πότε? Στον 21ο αιώνα. Άκουσα τους αγανακτισμένους κατοίκους που βλέπουν την αδιαφορία και την εγκατάλειψη αυτού του κοσμήματος του νησιού να λένε πως πονάει η ψυχή τους βλέποντας τις εκατοντάδες κούτες βιβλίων και τις ανεκτήμητες ιστορικές εφημερίδες, τις σπάνιες εκδόσεις αφημένες όπως χωρίς το σωστό περιβάλλον φύλαξης και συντήρησης, χωρίς τις απαιτούμενες συνθήκες θερμοκρασίας, μια πολύτιμη κληρονομιά τελείως εγκαταλελειμμένη. Και βέβαια ούτε κουβέντα για κάποια έκθεση όλων αυτών των σημαντικών ιστορικών κειμηλίων. Μιλάμε για βιβλία, χάρτες, γραβούρες, πίνακες, μετάλλια, ασημικά. Αυτό, το να συμβεί αυτό είναι αδύνατο, ένα όνειρο απατηλό. Με δύο λόγια, μιλάμε για έναν εθνικό θησαυρό σε κίνδυνο, με ιστορική μάλιστα σημασία για τον τόπο και αξία ανυπολόγιστη. Και οι κάτοικοι της Χίου που πονάνε και αγαπάνε τη βιβλιοθήκη τους, και βέβαια εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε όχι λόγια, υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις, οριστολογίες και υπεκφυγές, αλλά συγκεκριμένες κουβέντες που θα συνοδεύονται με πράξεις για την πραγματική διάσωση της βιβλιοθήκης και τη στήριξή της. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε με στοιχεία, συγκεκριμένα και με χρονοδιάγραμμα, ποια θα είναι ακριβώς η χρηματοδότηση της βιβλιοθήκης Κοραή για την αντιμετώπιση των κτηριακών αναγκών και για τη δημιουργία τεχνολογικής και ηλεκτρονικής υποδομής, χωρίς να ακούμε ψίχουλα. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την προστασία των ιστορικών κειμηλίων και συγγραμμάτων, ποιος είναι ο σχεδιασμός προσλήψεων προσωπικού και πότε θα υπάρξει προκήρυξη θέσεων? Ευχαριστώ πολύ.